Το νομοσχέδιο που ψηφίζεται την ερχόμενη Τρίτη στην Ολομέλεια της Βουλής και αφορά το επίδομα γέννησης ύψους 2.000 ευρώ ήταν το κύριο σημείο της επίσκεψης της Υφυπουργού Εργασίας, κυρίας Δόμπλας Μιχαηλίδου, στα γραφεία της τοπικής νόδου της Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Μιχαηλίδου ανέφερε ότι αποτελεί ένα συμβολικό αλλά και ουσιαστικό επίπεδο την προμετωπίδα της πολιτικής για την αντιστροφή της αρνητικής δημογραφικής τάσης στη χώρα. Η Υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην χορήγηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους τη δυνατότητα να ξαναπάρουν τη ζωή στα χέρια τους. Η επιδοματική πολιτική, ανέφερε, αποκτά νόημα ως εκδοχή μιας σύγχρονης και με αναπτυξιακό πρόσημο κοινωνικής πολιτικής, ακριβώς μόνο σε συνδυασμό με δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και καταπολέμησης των ανισοτήτων για τους ωφελουμένους, καθώς χωρίς αυτές είναι φάρμακο που ανακουφίζει, αλλά δεν θεραπεύει. Η κοινωνική ευαισθησία δεν μπορεί να μονοπολείται από κανέναν. Όλοι μας και η κυβέρνηση αυτή έχουμε τη διάθεση και ήδη έχουμε εμπράκτος δείξει ότι κινούμαστε στην κατεύθυνση αυτή. Οπότε και στην επιδοματική πολιτική έχουμε δείξει ότι βοηθάμε τους πιο ευάλωτους, δεν κόβουμε τα επιδόματα, αλλά ταυτόχρονα διασφαλίζουμε ένα ότι τα αυξάνουμε και τα αυξάνουμε πού, εκεί που χρειάζεται. Στην αντιστροφή της δημογραφικής τάσης. Ήδη από 1η-1η παίρνουν 2.000 ευρώ όλα τα ζευγάρια που έχουν κάνει ένα παιδί. Αλλά και γίνεται μια ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του πως δίνουμε επιδόματα. Και εκεί πέρα ίσως πηγαίνω πίσω στην ερώτηση του κ. Καμίλου, τι κάνουμε, ας πούμε, με ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, οι οποίες αυξάνονται χωρίς να αυξάνουν την κοινωνική τους κινητικότητα και εντείνοντας τον κοινωνικό αποκλεισμό που υπάρχει στις κοινωνίες μας και στη χώρα μας. Εκεί πέρα τι ψηφίζουμε την Τρίτη, ότι όλα τα επιδόματα που δίνει το κράτος συνδέονται πλέον με την υποχρεωτική εκπαίδευση. Δεν θα υπάρχει πιθανότητα κάποιος ο οποίος δεν στέλνει το παιδί του στο σχολείο, γιατί το σχολείο είναι ένας μηχανισμός κοινωνικής κινητικότητας, είναι αυτό που λέγε ο Πρωθυπουργός, το ασανσέρ για την κοινωνική κινητικότητα. Δεν θα παίρνει επιδόματα. Δεν είναι δυνατόν από τη μία το κράτος να δίνει και να προσπαθεί να βοηθήσει τους πιο ευάλωτους και από την άλλη να μην διασφαλίζει ότι δεν τους κλειδώνει σε ένα φαύλο κύκλο κοινωνικού αποκλεισμού. Και το σχολείο είναι ένας μηχανισμός προς αυτό. Συν την κάρτα υγείας των παιδιών. Άλλο αυτό. Η κάρτα υγείας δεν υπάρχει γιατί όλοι είναι. Γιατί εμείς όλα τα. Λοιπόν, συγγνώμη. Το άλλο που κάνουμε είναι ότι για να μην υπάρχουν παρανοήσεις, επιδόματα από εδώ και στο εξής θα δίνονται σε πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι ζουν νόμιμα και μόνιμα στη χώρα μας όχι 5 αλλά 12 χρόνια. Αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχει ένας ικανός ποιοτικός δεσμός μεταξύ του αποδέκτη και του δικαιούχου του επιδόματος και της κοινωνίας και της πολιτείας στην οποία ζει. Οπότε θεωρούμε ότι 12 χρόνια, και γιατί 12 χρόνια, γιατί αυτός είναι ο πλήρης κύκλος της εκπαίδευσης, είναι ένα ικανό διάστημα, έτσι ώστε οι συμπολίτες μας από τρίτες χώρες, γιατί όπως ξέρετε και ζουν όλοι ανάμεσά μας, υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας από τρίτες χώρες, οι οποίοι νόμιμα, μόνιμα ζουν στη χώρα μας και νιώθουν ότι είναι ουσιαστικά κομμάτια αυτής. Και έτσι είναι. Οπότε το αλλάζουμε και αυτό. Και μετά, για να υπάρχει μια οργάνωση του κοινωνικού κράτους, να υπάρχει μια αποτελεσματικότητα αλλά και υπευθυνότητα, δεν βγαίνουν πλέον τα επιδόματα όποτε αποφασίσει ο Υπουργός. Τα επιδόματα βγαίνουν και πληρώνονται τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα. Κανένα δελτίο τύπου από εδώ και στο εξής, που βγαίναν 4 ή 5 μέσα στο μήνα από το Υπουργείο να λέει πότε θα βγουν τα επιδόματα. Οι οικογένειες πλέον μπορούν και ορίζουν και οργανώνουν τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό βάσει μίας ενιαίας ημερομηνίας της τελευταίας εργάσιμης που πληρώνονται τα επιδόματα, αλλά και το Υπουργείο, γιατί έτσι εξοικονομούμε και χρόνο και πολύτιμο χώρο από τις διοικητικές υπηρεσίες. Δεν χρειάζεται πια να συνεδριάσει 4 φορές το μήνα η Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και ο ΟΠΕΚΑ που δίνει τα επιδόματα. Όλα αυτά γίνονται αυτοματοποιημένα.